άγρια επίθεση με μαγκούρες σε τρεις εργαζόμενους της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου από μια ομάδα άνω των 10 ατόμων. Το απίστευτο αυτό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή του Εσταυρωμένου, με τους τρεις εργαζόμενους να δέχονται ανέτια επίθεση κατά τη διάρκεια της εργασίας τους. Κάποιοι καπετάνοι εντός παρενθέσεων χτυπήσανε κάποιους συναδέλφους. Τη στιγμή που βγαίνουν τέτοια ώρα και λόγω COVID που κάνουν τα δύνατα δυνατά να καθαρίσουν το Ηράκλειο, βρίσκονται κάποιοι που δεν ξέρω και τέτοια ώρα πώς ήταν εκεί πέρα αυτοί και χτυπήσαν τους συναδέλφους. Με μαγκούρες. Με μαγκούρες. Φέραν από ό,τι έμαθα και άλλους 10. Δηλαδή βγάζουν τη μαγιά τους σε τρεις ανθρώπους πάνω να καθαρίσουν το Ηράκλειο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι τα νεαρά άτομα τα οποία επέβαιναν σε αυτοκίνητο εκνευρίστηκαν καθώς περίμεναν το απορριμματοφόρο να κάνει άκρη για να περάσουν. Μετά τις κόρνες ειδοποίησαν άλλα άτομα και στη συνέχεια άρχισαν να χτυπούν με μανία τους εργαζόμενους, οι οποίοι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Μάλλον από ό,τι έμαθα, βιαζόταν να περάσουν. Οι άνθρωποι είχαν σταματήσει να μαζέψουν τους κάδους. Δηλαδή στο αυτοκίνητο μέσα ήταν αυτό. Ναι. Και παίζανε την κόρνα από πίσω για να προχωρήσουν. Τους χτυπήσανε. Ειδικά ο οδηγός έχει μόλοπες μεγάλους στο πρόσωπο. Όταν έγινε η σύγκρουση, σε 5-10 λεπτά θα είχε κάποιοι άλλοι. Τώρα πόσοι, τον αριθμό δεν το γνωρίζω. Με αφορμή το θλιβερό αυτό περιστατικό, πρέπει να καταστεί απολύτως σαφές προς πάσα κατεύθυνση ότι τέτοιες συμπεριφορές που θυμίζουν άλλες εποχές δεν είναι και δεν πρόκειται να γίνουν ανεκτές. Οι θερμοέμοι, αφού χτύπησαν με μαγκούρες τους εργαζόμενους, ανέπτυξαν ταχύτητα και εξαφανίστηκαν. Σηκώνται οι άνθρωποι άγρια χαράματα να σηκωθούμε εμείς να βρούμε το Ηράκλειο καθαρό και συμβαίνουν για αυτά τα πράγματα. Είναι αμαρτία. Σε μια πόλη ζούμε και αντί να προστατεύει ένα τον άλλο, ανοίγουμε πόλεμο. Και είναι σε άσχημη κατάσταση από ό,τι έχω πληροφορίες. Είναι σε άσχημη κατάσταση τα παιδιά. Εμείς, σαν σύλλογος, θα το καταγγείλουμε. Πιστεύω ότι έχει επέμβει και η αστυνομία. Η δράση τους έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι οι νεαροί είναι γνωστοί στις αστυνομικές αρχές. Γιατί είναι αμαρτία, λέω άλλη μια φορά, να βγαίνουν για ένα κομμάτι ψωμί για τα παιδιά τους για να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα στον δρόμο. Γιατί ξαναγίνει πάλι. Πότε έχει γίνει. Δεν θυμάμαι ακριβώς την ημερομηνία, αλλά πριν κανένα χρόνο, σε 62 Μαρτύρου, πάλι ξαναγίνει το ίδιο σύνολο. Το περιστατικό καταδικάζει και η ΠΟΕΟΤΑ, η οποία καλεί τη Δημοτική Αρχή να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να προστατεύσει τους εργαζόμενους. Πολλές φορές οι υπάλληλοι των Δήμων έχουν γίνει στόχος τρομοκρατικών και εγκληματικών επιθέσεων, μετατρέποντας το μεροκάματό τους σε μεροκάματο του τρόμου. Αυτή η κατάσταση πρέπει να σταματήσει. Η Ομοσπονδία βρίσκεται και θα συνεχίσει να είναι στο πλευρό των εργαζομένων.